Ήρθε να αποτελειώσει ότι έμεινε όρθιο από τον αρχικό σεισμό ο νέο των 6 Ρίχτερ χθε βράδυ στι δοκιμαζόμενε περιοχέ. Η ένταση του σεισμού ήταν τέτοια που ο φόβο και ο πανικό επανήλθε στα μάτια των κατοίκων που δεν είχαν προλάβει ακόμη να συνέλθουν. Και ακόμα και στο σπίτι μου μπορούσαν από μέσα, δεν μπήκαμε. Φόβο, βγήκαμε έξω, κοιμηθήκαμε στα αυτοκίνητα. Δεν έχουν να πω κάτι άλλο. Ο κόσμο είναι τρομοκρατημένο. Όνομα τα ρογόνηση, πάρα πολύ. Τι να σου πω. που κοιμηθήκατε στη σκηνή. Τη σκηνή εδώ έξω. Βγάλαμε. Ε, παγωνιά. Κρύο. Προσπαθώντα όμω να βρουν του ρυθμού του, πολλοί σήμερα πήγαν στα χωράφια του. Καθώ η οικονομική δραστηριότητα, όπω λένε, δεν είναι εύκολο να σταματήσει. Εμεί εδώ είναι αγροτικό ε, κόσμος. κόσμο. Ο κόσμο έχει φύγει. Άλλο στι δουλειέ του δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί να τα αφήσουμε δεν έχουμε και να φάμε. Δεν είναι μόνο εντάξει, έχουμε τα σπίτια, έχουμε προβλήματα πολλά, αλλά και τα μπέλια αυτά όλα θέλουν τι δουλειέ του. Για κάποιου όμω και κυρίω για αυτού που έχασαν τα σπίτια του, η θλίψη είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά του. Όπω βλέπετε, έχω μαζέψει μερικά πράγματα και να ευχαριστήσω την πρεσβευτική. Δύο αναμνήσει. Φυσικά. Συγγνώμη, τη φωτογραφία του γιού μου που ήταν μικρό παιδάκι, 7 χρονών, 6-7 χρονών, και τώρα είναι 24-25 χρονών άντρα. Είναι μια μοναδική φωτογραφία που μου να μαζέψω. Ευχαριστώ και πάλι την περιουσβήστική που μα άφησα. Μπορείτε να δείτε λίγο, έχω. Αν είναι δυνατόν, καθόμασταν μέσα και πακά έχουμε καταστραφεί. Έχουν ανοίξει τα πάντα. Οι αρχέ κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να βοηθήσουν στι καθημερινέ ανάγκε που προκύπτουν για όσου διαμένουν στι σκηνέ. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στην καθημερινότητά του εδώ στο γήπεδο οι κάτοικοι του Δαμασίου ήταν το ζήτημα με τι τουαλέτε. Το οποίο φαίνεται να έχει επιληθεί σήμερα. Καθώ όπω μπορείτε να δείτε κι εσεί, ήδη η πολιτική προστασία έχει φέρει αρκετέ χημικέ τουαλέτε, τι οποίε και εγκατέστησε εδώ στο χώρο του γήπεδου. Τα περισσότερα παλιά σπίτια στο Δαμάσι, στο Μεσοχώρι, στο Ανούρι έχουν πέσει τελείω σήμερα, ενώ ο σεισμό προκάλεσε και βλάβε στην ηλεκτροδότηση.